Καλησπέρα. 6 Μαΐου σήμερα και θα μιλήσουμε για την Πανσέλινο του Ταύρου. Περνάμε την ημέρα απόφασης, ανήκει στις ημέρες προετοιμασίας της Πανσελίνου αυτής. Είναι μια πολύ σπουδαία Πανσέλινος. Θα κάνω μια εισαγωγή για την Πανσέλινο αυτή, διαφορετική αυτή τη φορά, χωρίς να αναλύσω τον αστερισμό του Ταύρου. Μπορείτε να το βρείτε στο ίντερνετ. Αλλά πρέπει να μιλήσουμε γιατί ενώνεται σε αυτή την Πανσέλινο κυριολεκτικά η Ανατολή και η Δύση. Ενώνονται θρησκείες, ιδεολογίες, νόες, καρδιές, ψυχές. Σήμερα λοιπόν, στην Πανσέλινο του Ταύρου, εορτάζεται αυτή η σύνδεση δύο μεγάλων διδασκάλων. Γι' αυτό και αυτή η εορτή ονομάζεται Βεζάκ. Βεζάκ λοιπόν 2020 έφτασε και σήμερα. Θα σας πω το μήνυμα που έχει ήδη αναρτηθεί στο Facebook από τις ιστοσελίδες εδώ της Ιωχροχώ Ακαδημίας, γιατί είναι αυτό που δίνει το στίγμα αυτής της ημέρας. Όπως λοιπόν παγκοσμίως γιορτάζονται ως ζωντανά γεγονότα η γέννηση και η Ανάσταση και η Ανάληψη του Χριστού, έτσι παγκόσμια γιορτάζονται ως ζωντανά γεγονότα επίσης η γέννηση, ο θάνατος και η φώτιση του Βούδα. Με τον Χριστό θεωρούμε ότι οι δυνάμεις της αγάπης διαχύνονται από τους υψηλούς τόπους της καρδιάς των ανθρώπων και με τον Βούδα θεωρούμε ότι οι δυνάμεις της φώτισης διαχύνονται από τους υψηλούς τόπους στις διάνοιες των ανθρώπων. Τι καταλαβαίνουμε λοιπόν με αυτό που μεταδίδεται? Δείτε πώς πρακτικά το φέρουμε σε αυτή την ανάλυση. Ο Άι Γιώργης γίνεται η ανθρωπότητα χάρη σε αυτούς τους δύο πρωτοπόρους θείους κοσμικούς αδελφούς. Ο Χριστός και ο Βούδας, εκπροσωπώντας την αγάπη σοφία, είναι το τέλειο δίπολο που εγγυάται τη νίκη της ανθρωπότητας επί των προβληματικών δυνάμεων, επί των δυνάμεων του κακού. Μπορούμε αυτό να το σκεφτούμε. Βρίσκεται στη μέση της ευθείας του ιερού αυτού διπόλου η ανθρωπότητα και ισορροπεί και ανυψώνεται επί της μεσοκαθέτου. Κάντε το εικόνα. Γίνεται η ανθρωπότητα, όπως λέει το Απολυτίκιο του Αγίου Γεωργίου, ως τον εχμαλό τον ελευθερωτής και τον πτωχόν υπερασπιστής, ασθενούν τον ιατρός, βασιλέον υπέρμαχος, τροπεοφόρε μεγαλομάρτυρα Γεώργιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Και όπως λέει ένα άλλο πολιτίκιο του Αγίου Δημητρίου, που και εκείνος αγιογραφείται να κρατά ακίνητο και νικημένο, αν δείτε τις εικόνες, υπό το δόρυ του το κακό, ως δράκο. Άγιε μεγαλομάρτυρα Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε. Δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Ναι. Άρα μιλάμε για την ανθρωπότητα που εργάζεται σαν απελευθερώτρια, πρεσβεύοντας το Χριστό, να σωθεί η ψυχή των ανθρώπων και της φύσης ολόκληρης. Η ανθρωπότητα οικετεύει, τι να κάνει, να δωρηθεί δώρο, το μέγα έλεος σε εμάς. Ποια ανθρωπότητα? Την εν αγάπη θριαμβεύουσα ανθρωπότητα. Και ο Βούδας ως η τέλεια εκδήλωση της Θείας Σοφίας και η τέλεια ενσωμάτωση του φωτός για τον Θείο Σκοπό συνεργάζεται με τον Χριστό. Πώς? Η εικόνα που μας έχει δοθεί είναι ότι είναι σαν τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου. Ενώνουν τις θείες δυνάμεις τους και συλλειτουργούν. Είναι σημαντικό
και είναι ανατρεπτικό. Γιατί γίνεται, άραγε, γίνεται. Και όχι μόνο γίνεται, όπως τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου συνεργάζονται και συλλειτουργούν, αλλά επιβάλλεται να γίνεται. Αν όλα είναι ένα, είναι δυνατόν οι θείες δυνάμεις να είναι διαιρεμένες όταν είναι μαζί, ένα. Θα σκεφτείτε όμως ότι οι άνθρωποι μέχρι τώρα έτσι το έχουμε συλλάβει. Ότι δεν είναι ένα, ότι αποτελούν ξεχωριστά μετερίζια της ανθρωπότητας. Είναι άλλοι οι δικοί τους Άγιοι του Ανατολικού ημισφαιρίου, άλλοι οι δικοί μας Άγιοι του Δυτικού ημισφαιρίου. Οι Άγιοι όμως, πραγματικά οι Άγιοι, λέτε να το σκέφτονται και εκείνοι έτσι. Εμείς, το Δυτικό ημισφαίριο του πλανήτη και εσείς, το Ανατολικό ημισφαίριο του πλανήτη, σκεφτείτε, σκέφτονται ότι είμαστε διαφορετικοί, ακόμα και έτσι να μοιράζονται τις σφαίρες επιρροής, σκεφτείτε, ώστε να μην συνεργάζονται για το καλό και την ισορροπία και των δύο ημισφαιρίων, είναι δυνατόν οι Άγιοι αυτές οι μεγάλες οντότητες των διδασκάλων. Σε μία κοιλάδα λοιπόν έχει υποθεί στα Ιμαλάια Όρη, όπου το Βεζάκ γιορτάζεται αυτό το διάστημα. Συμβαίνει μία συγκλονιστική συνάθρηση, μας έχουν πει, κάθε χρόνο. Οι ουράνιες δυνάμεις, οι αναλυφθέντες διδάσκαλοι, οι μαθητές, οι μοιημένοι, από όλα τα εσωτερικά πεδία αλλά και τα εξωτερικά πεδία, γίνονται κρίκοι, μας λέει, μίας αλυσίδας για μία θεία κοινωνία. Γίνεται δηλαδή μία ανώτατη μεταβίβαση θείας ενέργειας και ενσωμάτωση αυτής της θείας ενέργειας από τους παρισταμένους. Θα το έχετε ακούσει κι εσείς ίσως ότι κάποιοι το έχουν δει αυτή τη συνάθρηση εκεί, σε αυτόν τον τόπο των Ιμαλαΐων, στα όνειρά τους, και έχουν δει μάλιστα ότι παρευρίσκονται εκεί, στην τελετή εκείνη, και την περιγράφουν, την έχουν περιγράψει. Και είναι η ίδια η περιγραφή. Ενώ οι άνθρωποι που το έχουν αυτό δει, είναι σε διάφορα μέρη του πλανήτη, δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Ακόμα λοιπόν και άνθρωποι που ποτέ δεν ήξεραν για την ύπαρξη αυτής της τελετής ή την ύπαρξη αυτών των μεγάλων ιερών οντοτήτων, είδαν την ίδια γιορτή, εικόνα. Κατά την τελετή λέγεται ότι ο Χριστός στέκει ενώπιον του Βούδα, εκπροσωπώντας την ανθρωπότητα. Κάντε το εικόνα. Λαμβάνει την ευλογία του Βούδα για λογαριασμό της ανθρωπότητας και στρέφεται προς την ανθρωπότητα να ακτινοβολήσει αυτή την ευλογία που λαμβάνει από το Βούδα. Πρώτοι παραλαμβάνουν οι συγκεντρωμένοι που είναι εκεί και στη συνέχεια κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Στην τελετή του Βεζάκ εκφωνείται η μεγάλη επίκληση από τότε που πρωτοδόθηκε στην ανθρωπότητα κατά τους δύο παγκόσμιους πολέμους για να στηρίξει το καλό και να μπορέσει να νικήσει το καλό. Η μεγάλη επίκληση είχε δοθεί τότε και εκφωνούνταν μέχρι και στις μέρες μας εκφωνείται από πολλούς ανθρώπους και ομάδες με το ήθε. Ήθε να διαχυθεί, ήθε να κατέλθει, ήθε να καθοδηγεί, ήθε να σφραγίζει, ήθε να αποκατασταθεί κλπ. Εδώ και χρόνια πολλά έχουν λάβει μια άλλη τροπή, μια άλλη εξέλιξη και έτσι η μορφή αυτής της επίκλησης έγινε επιβεβαιωτική και πλέον εκφωνείται σαν μια μεγάλη επιβεβαίωση. Ενώ η μεγάλη επίκληση συνεχίζει να χρησιμοποιείται, όπως είπαμε και πριν, σε ευρύτερη κλίμακα και σε συνειδητότερη βάση, αντιλαμβάνονται δηλαδή οι άνθρωποι τι λένε, ήδη λόγω της εξωτερήκευσης της ιεραρχίας και της ενεργού δράσης της ανθρώπινης υποθέσης, τα πνευματικά στελέχη πλέον χρησιμοποιούν δυναμικά, τόσο ομαδικά αλλά όσο και ατομικά, τη μεγάλη επιβεβαίωση, διότι και η ανθρωπότητα έχει προχωρήσει και ο πλανήτης προχωρά και μάλιστα με γοργούς ρυθμούς. Οπότε χρειάζεται να λέμε στο εδώ και τώρα, δεν είναι κάτι που θα έρθει. Χρησιμοποιείται λοιπόν από χιλιάδες άνδρες και γυναίκες
που βιώνουν στην καθημερινή τους ζωή την αγάπη και τη δύναμη και εγκαθιδρύουν νέες συνθήκες μέσα από τις οποίες το ηλιοποιό, ο ήλιος, το παγκόσμιο σχέδιο της γης πραγματώνεται στη γη. Έτσι λοιπόν η μεγάλη επιβεβαίωση εγκαινιάζει την εγκατάσταση της ηλιακής εποχής και σφραγίζει το νέο πνευματικό κύκλο της ανθρωπότητας, πώς βεβαιώνοντας το γεγονός. Είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε ατομικά και ομαδικά να λέμε σε καθημερινή βάση τη μεγάλη επιβεβαίωση, διότι έτσι εγκαθιστούμε όλο και πιο σταθερά μια βάση σε όλο τον πλανήτη, στις καρδιές μας, όπως είπα, στο νοητικό μας, αυτό το καινούριο που έρχεται. Γι' αυτό και οι μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε σήμερα όλοι τα βασίλεια ουσιαστικά της φύσης του πλανήτη, γιατί πρέπει να υποδεχτούν, είναι στη μετάβαση, έχουμε ήδη μπει ουσιαστικά στην υδροχοϊκή εποχή, αλλά ακόμα κρατάται και η ιχθυακή εποχή σε πολλούς τομείς. Άρα, μέχρι να φύγει τελείως το παλαιό και να εγκατασταθεί το νέο, έχουμε όλα αυτά τα θέματα ή τις δυσκολίες μέσα μας. Αλλά ωστόσο πρέπει να ανατείνουμε και να βλέπουμε σε αυτά που τόσο πολύ ωραία λέγονται μέσα στη μεγάλη επιβεβαίωση. Αυτά όσον αφορά την Πανσέληνο του Ταύρου. Οπότε και νοερά θα μπορούμε να συνδεθούμε όσοι θέλετε οραματικά με αυτό τον τόπο εκεί που γίνεται αυτό το θαύμα και βρίσκονται συναθροισμένες όλες αυτές οι ανώτατες οντότητες μαζί με τα ανθρώπινα στοιχεία και να βρισκόμαστε εκεί, με το υποσυνείδητο, με τα εθαρικά μας σώματα, με ό,τι τέλος πάντων θα μας οδηγήσει εκεί. Θα συνεχίσω με ένα κείμενο που και αυτό έχει αναρτηθεί στα βήματα έργου στην ιστοσελίδα μας, το οποίο κείμενο το έχουμε ονομάσει κείμενο «Είναι λήψη», αλλά είναι εργασία, πραγματικά είναι εργασία. Και θα μιλήσουμε σήμερα, πρέπει αυτό να το αναγνώσω, μπείτε απλά στον κραδασμό θα έλεγα, αυτό είναι το ζητούμενο, γιατί αφορά κυρίως την πάλευκη, αναστάσιμη αγάπη. Αυτή την αγάπη που έχει νοημοσύνη και είναι ο καινούριος κραδασμός που μπαίνει πλέον στην ανθρωπότητα και στον πλανήτη. Θα ξεκινήσω λοιπόν με τα δεδομένα. Ποια είναι τα δεδομένα αυτής της πάλευκης αγάπης. Έργο του Αναστάντος είναι ο πάλευκος πνευματικός του σπινθήρας να εγκατασταθεί στην καρδιά της ανθρωπότητας. Να δημιουργήσει βάσεις και να καρποφορήσει. Τι εννοούμε με αυτό. Για να εδραιωθεί ο πάλευκος σπινθήρας, ο Αναστάς να κατοικήσει στην καρδιά και να διαχυθεί η πάλευκη αγάπη, πρέπει να δημιουργηθούν οι βάσεις για την επέκταση, για την ανάσταση του καρδιακού κέντρου της ανθρωπότητας, να ανοίξει δηλαδή η καρδιά. Βοηθάμε στην πόλωση του Αναστάντος Χριστού στο κέντρο της καρδιάς της ανθρωπότητας, πρώτον, οραματιζόμενοι την παρουσία του εκεί, και δεύτερον εργαζόμενοι στο θείο έργο της επανεμφάνισής του. Αυτό το θείο έργο και το επιφέρει η επανεμφάνισή του, του Χριστού, και αποτελεί την ίδια την επανεμφάνισή του. Το ίδιο το θείο έργο είναι η επανεμφάνισή του. Ας προσέξουμε λοιπόν τη διατύπωση. Το θείο αυτό έργο συνδέεται με τις ιδιότητες της πάλευκης αγάπης του, τις οποίες και θα οραματιστούμε. Πώς καταλαβαίνουμε ότι φέρουμε στην καρδιά μας την πάλευκη αγάπη? Πότε ξέρουμε ότι φέρουμε τον κραδασμό της και άρα τη δύναμή της και άρα τον Αναστάντα? Όταν αγαπάμε, η απάντηση είναι με όρους συλλογικότητας, με όρους συλλογικής νοημοσύνης, τότε γνωρίζουμε ότι έχουμε ενεργό μέσα μας τον Αναστάντα και το όπλο της πάλευκης αυτής αγάπης.
Όταν η πάλευκη αγάπη του Αναστάντος κατοικεί στην καρδιά μας, οι σκέψεις μας και οι αισθήσεις μας περιλαμβάνουν όρους συλλογικής αγάπης και έχουμε συνείδηση πανπεριεκτική. Η αφετηρία της σκέψης του ανθρώπου μέσα από την πάλευκη αγάπη πρέπει να εδρεωθεί και να εξαπλωθεί. Για το σκοπό αυτό καταρχάς σας κατανοήσουμε τι σημαίνει πάλευκη αγάπη. Και αρχίζουν κάποιοι οραματισμοί, γι' αυτό ονομάσαμε αυτά τα βήματα έργου άσκηση. Οραματιζόμαστε τον Αναστάντα Χριστό μέσα στο καρδιακό πυρήνα της ανθρωπότητας, στο κέντρο του πυρήνα. Οραματιζόμαστε τον Αναστάντα Χριστό να εμπεριέχει πάλευκη αγάπη. Οραματιζόμαστε την πάλευκη αγάπη να έχει πολλές ποιότητες, πολλές ιδιότητες, να συμβολίζει το απέραντο όλο, να δείχνει ότι δεν υπάρχουν όρια. Οραματιζόμαστε την πάλευκη αγάπη του Αναστάντος Χριστού να εμπεριέχει τη συμπαντική αγάπη, την αγάπη του συμπαντικού συλλογικού όλου. Οραματιζόμαστε την πάλευκη αγάπη να είναι συλλογική, νοήμωνα συνείδηση, η οποία αγκαλιάζει κόσμους συμπαντικούς. Να είναι συλλογική νοήμωνα αγάπη, που μπορεί και περιλαμβάνει ολόκληρο το σύμπαν. Οραματιζόμαστε τον Αναστάντα Χριστό να την ενσταλάζει και να την εντυπώνει μέσα στον καρδιακό πυρήνα της ανθρωπότητας. Οραματιζόμαστε την πάλευκη αγάπη να προσφέρει στον καρδιακό πυρήνα της ανθρωπότητας τη συνείδηση εκείνη που συμπεριλαμβάνει την αγάπη για το όλο το συμπαντικό. Οραματιζόμαστε τον πανπεριεκτικό καρδιακό πυρήνα της ανθρωπότητας να αποκτά την αγάπη που συμπεριλαμβάνει το όλον. Βλέπετε πόσα βήματα. Οραματιζόμαστε τον άνθρωπο με την πάλευκη αγάπη να αγαπά με όρους όμως συλλογικότητας, με όρους συλλογικής νοημοσύνης. Οραματιζόμαστε τον άνθρωπο να αγαπά με νοήμωνα αγάπη, να συμπεριλαμβάνει διαδοχικά στην αγάπη του των πλησίων του, την κοινωνία, τη χώρα όπου κατοικεί, τον πλανήτη, το συμπαντικό όλο. Οραματιζόμαστε τον άνθρωπο να αγαπά τον εαυτό με το έψιλον κεφαλαίο και να αυτοπαρακινείται να αναγνωρίσει την ύπαρξη της ψυχής και να ενσωματώσει το δυναμικό της ψυχής του. Οραματιζόμαστε τώρα τις ιδιότητες που έχει η πάλευκη αγάπη. Ποιες είναι αυτές? Την οραματιζόμαστε, την πάλευκη αγάπη του Αναστάντος Χριστού, να εμπεριέχει εντός της την νοημοσύνη της κυταρικής ανάπλασης. Μία πρώτη ιδιότητα. Οραματιζόμαστε τη σκέψη της πάλευκης αγάπης να μπορεί να θεραπεύσει, να πολλαπλασιάσει τα κύτταρα, να τα ανανεώσει και ό,τι πάσχει να το αναπλάθει και να το αναδημιουργεί. Οραματιζόμαστε την πάλευκη αγάπη να πολλαπλασιάζεται επί πολλάκης μέσα σε όλα τα κύτταρα του οργανισμού και μέσα στους στοιχειακούς και κυταρικούς οργανισμούς που είναι στον κοντινό περιβάλλοντα χώρο. Τι σημαίνει κοντινό περιβάλλον? Κοντινό περιβάλλον, παραδείγματος χάρη του κυττάρου, είναι εκείνο το οποίο η μαγνητική ακτινοβολία του κυττάρου προς τα στοιχειακά του φθάνει, ώστε να τα ανανεώσει και να τα πολλαπλασιάσει. Οραματιζόμαστε την πάλευκη αγάπη να έχει γνώση πανπεριεκτική, να εμπεριέχει δηλαδή γνώση που αφορά το όλον, να έχει όρους συλλογικής κατανόησης, να μην φοβάται να δει την αλήθεια και να πει την αλήθεια, να δείχνει το δρόμο προς την απελευθέρωση και να λυτρώνει. Οραματιζόμαστε την πάλευκη αγάπη να εφαρμόζει νόμους που έχουν ηθικές αξίες, με επιλογές ορθές και ευλαβείς, να έχει διάκριση, να έχει ευσπλαχνία. Οραματιζόμαστε ιδιότητα, την πάλευκη αγάπη,
να είναι αγάπη ταύτισης και να εμπεριέχει την ομονοούσα κατανόηση που δεν πληγώνει, αλλά ανακουφίζει. Οραματιζόμαστε ότι διαθέτουμε τη διάκριση της πάλευκης αγάπης. Γιατί? Γιατί είμαστε σταθεροί, χωρίς αμφιταλάντευση. Γιατί πράττουμε με σιγουριά αυτό που πιστεύουμε, χωρίς αμφιβολία. Γιατί γνωρίζουμε ότι η επιλογή μας είναι ορθή. Οραματιζόμαστε ως άνθρωποι να βαδίζουμε το δρόμο προς τα ανώτερα επίπεδα συνείδησης και να αποκτάμε την εσωτερική εκγυμνασμένη διάκριση. Και έτσι να οδηγούμαστε στα ανώτερα πεδία από την ψυχή και άνω και να αντιμετωπίζουμε διακλαδιζόμενες επιλογές. Οραματιζόμαστε την πάλευκη αγάπη να συμβολίζει το άπειρο που δεν έχει τέλος. Οραματιζόμαστε την πάλευκη αγάπη και τις σκέψεις πάλευκης αγάπης του Αναστάντος να έχουν τέτοια δύναμη εκτόξευσης που αναλόγως με το επίπεδο της συνείδησης να μπορούν να φτάσουν στο άπειρο. Οραματιζόμαστε την πάλευκη αγάπη για τη μάζα της ανθρωπότητας να έχει δύναμη εκτόξευσης από το καρδιακό πεδίο του καθενός μέχρι εκεί που μπορεί να κτηνοβολήσει και να εκπέμψει ο καθένας. Οραματιζόμαστε την πάλευκη αγάπη να μπορεί να ενισχύσει και περιβάλλοντα στοιχεία ύλης και το άειλο που εδρεύει πέρα από τη γη. Οραματιζόμαστε την πάλευκη αγάπη να έχει τη δυνατότητα της συγκέντρωσης του δυναμικού της, ώστε το δυναμικό της να μπορεί να διοχετευθεί σε έργο διαρκώς διευρυνόμενο. Τη διεύρυνση από την εκτέλεση καθημερινών υποχρεώσεων σε έργο για μια κοινότητα, για μια κοινωνία, σε έργο για την ανθρωπότητα, έργο για τον πλανήτη, έργο για το πλανητικό σύστημα και το όλον. Οραματιζόμαστε την πάλευκη αγάπη ως ενέργεια που θεραπεύει και διευρύνει και εξελίσσει και ενσωματώνει και συνθέτει. Οραματιζόμαστε την πάλευκη αγάπη ως νοήμονα αγάπη, με όρους συλλογικής συνείδησης και νοημοσύνης. Να εμπεριέχει την αγάπη που προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά, επειδή ο άνθρωπος είναι ένα με το όλον. Οραματιζόμαστε να υπάρχει παντού και πάντα ευημερία. Οραματιζόμαστε πώς εξαπλώνεται η πάλευκη αγάπη. Πώς πιάνει το χώρο της καρδιάς μας. Οραματιζόμαστε για τη μάζα της ανθρωπότητας να εφαρμόζεται αυτή η πάλευκη αγάπη ενστικτοδός. Να δημιουργεί την ανάγκη και να δίνει το κίνητρο στον άνθρωπο να σκεφτεί με όρους συλλογικής αγάπης και να βιώσει τη δύναμή της, να βιώσει τη θεραπεία της. Οραματιζόμαστε για τον συνειδητό άνθρωπο να εξαπλώνεται με συνειδητή προσπάθεια. Να εγκαθιστά τον Αναστάντα εντός του και να γίνεται ο ίδιος Αναστάς. Να βοηθά τον Αναστάντα να κατέλθει στο κέντρο της καρδιάς της ανθρωπότητας και εκεί να παραμείνει και να τη διευρύνει. Οραματιζόμαστε την αναστάσιμη καρδιακή διεύρυνση που είναι η πάλευκη αγάπη του Αναστάντος να μπορεί να βιωθεί από όλους και αυτό να αποτελεί το κίνητρο για την εφαρμογή της. Οραματιζόμαστε τον Αναστάντα Χριστό, εγκαθιδρυμένο στην καρδιά της ανθρωπότητας, να φέρνει το δώρο της πάλευκης αγάπης, που είναι η νοήμονα αγάπη, με την απέραντη συλλογική και συμπαντική νοημοσύνη, που είναι απέραντη ακτινοβολία και θεραπεία. Απέραντη. Γιατί με κάθε σκέψη και δράση πάλευκης αγάπης, το δυναμικό της πολλαπλασιάζεται. Πολλαπλασιάζεται για να θεραπεύει πάσχοντα κύτταρα και αρνητικά πρόσημα ύλης. Και καταλήγει το κείμενο που μας δόθηκε και είναι ευλογία, θεωρώ, οραματίσου να είσαι Αναστάς, γεμάτος αγάπη για το όλον.
θεωρώ ένα συγκλονιστικό κείμενο. Ένα συγκλονιστικό μήνυμα που τα λέει όλα. Που το έχουμε χωρίσει σε τμήματα, που το κάθε τμήμα είναι ένας ολόκληρος διαλογισμός και άσκηση, την οποία πρέπει να την κάνουμε ξεχωριστά και σε βήματα, έτσι ώστε να μπορούμε και να ενσταλάξει σωστά μέσα μας, γιατί είναι πολύ καινούριες έννοιες και ουσία που πρέπει να βάλουμε μέσα μας, πολύ διαφορετική από αυτή που μέχρι τώρα είχαμε κατανοήσει σε βάθος χρόνου, αλλά φυσικά και να προσφέρουμε υπηρεσία. Γιατί όπως βλέπετε, η πάλευκη αγάπη εμπεριέχει το ασυνείδητο της ανθρωπότητας, δηλαδή έστω και ασυνείδητα μπορούμε να δουλέψουμε να ενσταλάξει μέσα στην ανθρωπότητα, αλλά μιλάει για την συνειδητή προσπάθεια όμως των όλων των μαθητών, να μπορέσει να κάνει την εγκατάσταση του Αναστάντος, να γίνεται ο ίδιος ο μαθητής ένας Αναστάς εν δυνάμει, αλλά προχωρά για να γίνει μέσα από την προσωπική του διαδρομή και μέσα από το έργο του ως υπηρεσία. Έτσι λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ σημαντικό και σε αυτό ακριβώς θα βασιστεί και ο διαλογισμός απόψε και γενικότερα θα έλεγα η σειρά των διαλογισμών που όλο αυτό το διάστημα που ήμασταν και στο σπίτι μας, όλος ο κόσμος, με τις απαγορεύσεις αυτές που υπάρχουν σε όλους, που δίδονται live διαλογισμοί μέσα από το διαδίκτυο, αναφέρονται λοιπόν σε αυτή την εγκαθίδρυση, την εγκατάσταση αυτής της νοήμονος πάλευκης αγάπης του Αναστάντος, στον αναστάσιμο κραδασμό, και ποια είναι η διαφορά αυτής της νοήμονος αγάπης. Οθεί τον άνθρωπο σε υπηρεσία πρώτα, αυτό είναι το ζητούμενο και το άμεσο αυτή τη στιγμή, και υπηρετώντας, είναι άμεσο γιατί βλέπετε τις εξελίξεις, εξελίσσεται ο καθένας ατομικά, ανυψώνεται έτσι στα ανώτερα κοσμικά επίπεδα, συνείδησης όμως. Αυτά είναι τα ανώτερα κοσμικά επίπεδα όταν μιλάμε. Διευρύνεται η συνείδησή μας. Ο άνθρωπος λοιπόν με την ενέργεια όπως λέμε της αγάπης εξημερώνει τι? Καταρχάς τη φύση του που είναι αντίθεση, τα σώματα της προσωπικότητας, έτσι που αντιπαλεύουν όλο αυτό το καινούριο, δεν το αντιλαμβάνονται, δεν το καταλαβαίνουν, θέλουν να μείνουν στο παλαιό. Έτσι λοιπόν εξημερώνει σιγά σιγά αυτή την αντίθεση φύση του και έτσι τι κάνει, ανακαλύπτει σιγά σιγά το αληθινό σκοπό της ζωής, που δεν είναι άλλος από την προσφορά μας, λένε, στο συλλογικό όλο. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Χωρίς δηλαδή αντιθέσεις, χωρίς διαχωρισμούς που μέχρι τώρα υπήρχαν, γιατί μέχρι τώρα ήμασταν και εγωιστές και ατομιστές, και ηλιστές, πολύ σκεφτείτε το, και αλαζόνες, και, ας μην πω παρακάτω, ο καθένας γνωρίζει, ως ανθρωπότητα μιλάω. Έτσι λοιπόν, αυτό που μας δίνουν να υπηρετήσουμε υπό τον νόμο της αγάπης, θα συμβεί, σαν αποτέλεσμα θα έχει, η συνείδησή μας να διευρυνθεί και έτσι να μπορεί να εισχωρήσει σε ιερούς συμπαντικούς κόσμους, γιατί το συμπαντικό έρχεται τώρα να ενσταλάξει στη γη. Όλοι αυτοί οι καινούργοι κραδασμοί και οι ενέργειες και η αναστάσιμη ενέργεια έρχεται από τα κοσμικά πεδία. Και έτσι λοιπόν, μόνο έτσι μας λένε ότι μπορούμε και να αναγεννηθούμε και να σωθούμε. Εμείς και ολόκληρος ο πλανήτης, μέσω ημών. Θα προχωρήσουμε σε ένα διαλογισμό αγάπης. Εσωτερικευόμαστε. Είμαστε μέσα στο πλανητικό κανάλι υπηρεσίας. Οραματιζόμαστε τα ατομικά θεραπευτικά μας κανάλια.
τα τειχώματα πολύ ψηλά και πολύ βαθιά. Η χρυσή μας κεραία πολύ ψηλά μέσα στην καρδιά του ήλιου. Παραλαμβάνει τη χρυσή ενέργεια και μέσα από το 7ο ενεργειακό μας κέντρο, πάνω από το κεφάλι, κατέρχεται μέσα στην κεφαλή μας ως χρυσός άξονας. Συνεχίζει παράλληλα με την εθερική σπονδυλική μας στήλη. Διατρέχει το λαιμό μας, τον κορμό μας, τη λεκάνη μας, τα πόδια μας. Χρυσή κεραία, χρυσός άξονας. Κάτω από τα πέλματα των ποδιών, η χρυσή κεραία, που συνεχίζεται ως χρυσός άξονας, ρέει ως χρυσές ρίζες. Οι χρυσές μας ρίζες αγκυροβολούν μέσα στο πλανητικό δίκτυο ριζών της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας. Είμαστε μέσα στο ατομικό μας κανάλι, με χρυσή κεραία, χρυσό άξονα, χρυσές ρίζες. Είμαστε συνδεδεμένοι με το χρυσό της ψυχής μας. Βοράς μας είναι η καρδιά του ήλιου, την οποία θεωρούμε ως καρδιά της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας των διδασκάλων της αγάπης σοφίας. Ως νότο μας, μέσα στο νότο της γης, έχουμε το δίκτυο ριζών της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας των διδασκάλων της αγάπης σοφίας. Η εστίασή μας αυτή μας ευθυγραμμίζει με τις ενέργειες των άριστων ψυχών, ολοκληρωμένων ψυχών, των μοιημένων και διδασκάλων. Η εστίασή μας αυτή επιτρέπει στην ψυχή μας να βρίσκεται στο προστατευμένο περιβάλλον της ιεραρχίας και να εκπαιδεύεται σε τεχνικές και διαδικασίες που είναι απολύτως σύγχρονες και επιλεγμένες, με τρόπο που να οδηγούν στη θεραπεία των μορφών μας, των σωμάτων δηλαδή, μέσα στις οποίες βρίσκεται η ψυχή μας, ένσαρκα. Οραματιζόμαστε τα σώματά μας, τους φορείς μας, ομόκεντρες σφαίρες, με κέντρο το κέντρο της καρδιάς μας ανάμεσα στις ομοπλάτες. Η πιο διευρυμένη σφαίρα είναι η σφαίρα του Αναστάντος Χριστού,
οραματιζόμαστε αυτή τη σφαίρα πάλευκη, αναστάσιμη και αέρινη. Αυτή η σφαίρα αγκαλιάζει την πνευματική μας σφαίρα που εμπεριέχει τη σφαίρα της ψυχής μας. Και αυτή η τριπλότητα, η σφαίρα του Αναστάντος, η πνευματική μας σφαίρα και η σφαίρα της ψυχής μας, αγκαλιάζουν την τριπλότητα της προσωπικότητάς μας, δηλαδή την νοητική μας σφαίρα, που είναι η σφαίρα των ιδεών και των σκέψεων, την αστρική αισθαντική μας σφαίρα, που είναι η σφαίρα των αισθημάτων και των αισθήσεων, και η εθεροφυσική και βιολογική μας σφαίρα, ό,τι είμαστε, μπορούμε να το συντονίσουμε με τον παλμό της Ίνας, της Αναστάσεως που φέρουμε. Επιβεβαιώνουμε ότι η Ίνα αυτή της Αναστάσεως έχει εγκατασταθεί μέσα στην κεραία, τον άξονα και τις ρίζες της ανθρωπότητας. Επιβεβαιώνουμε. Εστιαζόμαστε στη δική μας Ίνα. Εστιαζόμαστε στην Ίνα της Αναστάσεως εντός μας, γιατί με αυτήν πρέπει να συντονιστούμε. Εάν ολόκληρη αυτή την Ίνα της Αναστάσεως την ορίσουμε ως την αναπνοή της αέρινης καρδιάς μας, τότε η Ίνα μπορεί να εκφραστεί σαν τον πυρήνα της Αναστάσεως, σαν τον σπινθήρα της Αναστάσεως μέσα στον πυρήνα της καρδιάς μας. Όταν, γιατί είναι ακόμα πιο βαθιά, πιο μέσα, ο σπινθήρας ο πνευματικός της καρδιάς μας μπαίνει μέσα στο σπινθήρα της καρδιάς του Αναστάντος που ίσταται. Ο Αναστάς ίσταται στο κέντρο της καρδιάς μας. Μέσα στην καρδιά της καρδιάς μας. Καταγράφουμε. Οραματιζόμαστε τον πνευματικό μας πυνθήρα στο κέντρο της καρδιάς μας να στρέφεται προς τα μέσα και να κοιτά τον σπινθήρα στην καρδιά του Αναστάντος, που εκεί ίσταται, εκεί, στην αέρινη καρδιά. Ο πνευματικός σπινθήρας μας βρίσκεται μπροστά στον σπινθήρα της καρδιάς του Αναστάντος και παράγεται συντονισμός. Ο σπινθήρας της καρδιάς του Αναστάντος συντονίζει τον πνευματικό μας σπινθήρα και τον καθιστά
αναστάσιμο. Είναι σαν να παράγεται μεταξύ των δύο σπινθήρων, του σπινθήρα του Αναστάντος και του δικού μας σπινθήρα, του ατομικού, μία ηλεκτρομαγνητική γραμμή, μία σύνδεση. Ένα αόρατο καλώδιο παροχής, μεταφοράς. Τι μεταφέρετε, τι παρέχετε, ο παλμός της αγάπης που είναι Ανάσταση. Όχι που φέρνει Ανάσταση, που είναι Ανάσταση. Αυτή είναι η πιο εσωτερική διάσταση στην οποία μας ζητούν να μπούμε. Ο παλμός της αγάπης είναι Ανάσταση. Οραματιζόμαστε τον πνευματικό μας πυνθήρα να ανταποκρίνεται, να βυθίζεται μέσα στο σπινθήρα του Αναστάντος Χριστού, να γίνεται πάλευκος, αέρινος, να παραλαμβάνει τον κωδικό της αγάπης στο κέντρο του και να γίνεται αγάπη. Να γίνεται αγάπη που ο Αναστάς είναι. Πώς είναι να το βιώσουμε αυτό? Χρειάζεται το τρίτο μας μάτι να κοιτά. Να κατευθύνεται δηλαδή μέσα στο πιο βαθύ τμήμα του πυρήνα της καρδιάς μας, εκεί όπου ίσταται ο Αναστάς, και να βυθιστεί μέσα του. Να έλξει εκεί μέσα τον πνευματικό μας πυνθήρα και να τον εμβαπτίσει. Να περιμένει μέχρι να δει τον πνευματικό μας πυνθήρα να μετατρέπεται σε όμοιο σπινθήρα με τον σπινθήρα του Αναστάντος Χριστού. Να μετατρέπεται σε ομοούσιο σπινθήρα. Μόλις αυτός ο πνευματικός μας σπινθήρας γίνει ομοούσιος με τον πνευματικό σπινθήρα του Αναστάντος Χριστού, τότε με τη ματιά μας την εσωτερική μπορούμε να τον μεταφέρουμε στη θέση του, στο κέντρο του πυρήνα της καρδιάς μας, που είναι αέρινη, και να τον δούμε να μεταμορφώνει το περιβάλλον του, το εσωτερικό του πυρήνα, να το καθιστά πάλευκο φως.
να γίνεται ο πυρήνας πάλευκη σφαίρα, ομοούσια με τον νέο πνευματικό μας πυνθήρα, που είναι ομοούσιος με τον πνευματικό σπινθήρα του Αναστάντος Χριστού. Ποια είναι η αξία αυτής της πάλευκης αναστάσιμης σφαίρας, πυρήνα της αέρινης καρδιάς μας, μέσα στην οποία ο νέος πνευματικός μας αναστάσιμος πυνθήρας πάλεται, εκδηλώνοντας την αγάπη που ο Αναστάς Χριστός είναι. Οραματιζόμαστε τον παλμό του πυρήνα του πάλευκου σαν διαστολή, συστολή, ρυθμική. Και σε κάθε διαστολή να μεταφέρεται στο περιβάλλον της αέρινης καρδιάς αυτός ο ειδικός παλμός της αγάπης που ο Αναστάς είναι. Διαστολή, συστολή του πάλευκου πυρήνα, ρυθμική. Αυτός είναι ο ειδικός παλμός της αγάπης που ο Αναστάς είναι. Δεν είναι σαν να εγκαθιδρύουμε την αγάπη που ο Αναστάς είναι. Την εγκαθιδρύουμε. Μια ειδική ποιότητα σφαίρα φτιάχνεται μέσα στην αναστάσιμη καρδιά μας, την αέρινη. Αυτός ο παλμός που μεταφέρεται σφαιρικά είναι ο παλμός της σύνας του Αναστάντος Χριστού μέσα στην κεραία μας, τον άξονά μας, τις ρίζες μας. Ας οραματιστούμε μαζί. Ταυτόχρονα, την ίνα μας του Αναστάντος Χριστού και τη σφαίρα μας, που είναι παλμός αγάπης που ο Αναστάς είναι. Εάν τη δούμε τη σφαίρα αυτή του παλμού, να διαπερνάτε από την ίνα του Αναστάντος Χριστού, τότε θα αντιληφθούμε και μέσα στην κεφαλή μας και μέσα στον κορμό μας και μέσα στη λεκάνη μας και μέσα στις παλάμες των χεριών μας και μέσα στα πέλματα των ποδιών μας την ίδια αυτή η σφαίρα, την πάλευκη, παλμική αγάπη που ο Αναστάς είναι. Οκτώ παλμικές σφαίρες. Οραματιστείτε. Χέρια,
πόδια, λεκάνη, κορμός, καρδιά, κεφαλή. Όλες συνδεδεμένες με την κεντρική ίνα του Αναστάντους, που διαπερνά την κεραία μας, τον άξονά μας, τις ρίζες μας. Είμαστε μέσα στον Αναστάντα. Εγκαθιδρύεται μέσα μας ο παλμός της αγάπης που είναι, ο ίδιος ο Αναστάς. Εγκαθιδρύεται μέσα μας το ομοούσιον της αγάπης, του Αναστάντος Χριστού. Θεραπευτική διαδικασία μέσα στο ατομικό μας κανάλι. Ευθυγράμμιση και συντονισμός στην αγάπη που ο Αναστάς είναι και που οι παλμικές μας σφαίρες είναι. Καταγράφουμε. Μας αρκεί για να είμαστε. Ο καθένας έχει να το απαντήσει εντός του και θα το αναγνωρίσει αν το νοητικό του μπορεί να το αποδεχθεί. Το νοητικό μου δέχεται τη νέα μου συνθήκη. Αν το νοητικό μου το δεχθεί, τότε το ηλιακό μου πλέγμα αποκτά σφαίρα του Αναστάντος Χριστού. Πάλευκη και παλώμενη. Με πνευματικό σπινθήρα εμβαπτισμένο, μέσα στο σπινθήρα του Αναστάντος Χριστού. Καταγράφουμε. Οκτώ παλώμενες σφαίρες και αποκτώ την ένατη στο ηλιακό μου πλέγμα. Αποδέχεται το νοητικό μου. Δοκιμάζω να απαντήσω εσωτερικά, μέσα στο κέντρο της κεφαλής, μέσα στον πυρήνα της κεφαλής, μέσα στην ίνα του Αναστάντος Χριστού, που διαπερνά το κέντρο της κεφαλής. Δοκιμάζω να απαντήσω μονολεκτικά, 3 φορές, εσωτερικά. Αποδέχεται το νοητικό μου.
Είμαστε μέσα στο ατομικό μας κανάλι θεραπείας και είναι θεραπεία του Αναστάντος Χριστού μέσα μας. Μας συντονίζει στον παλμό το δικό Του, που είναι αγάπη. Εργάζεται για να μας καταστήσει ομοούσιους. Να είμαστε αγάπη, που Εκείνος είναι. Ολόκληρη η πνευματική πλανητική ιεραρχία μας υποστηρίζει. Μας συγκρατεί εντός Του. Γιατί το ζητήσαμε. Ολόκληρη την ανθρωπότητα υποστηρίζει. Γιατί η ανθρωπότητα το έχει ζητήσει. Αυτό είναι το μυστήριο της αγάπης. Η επίκληση που εφελκύει. Η εφέλκυση που είναι αγάπη. Αγαπάμε. Παραμένουμε μέσα στο ατομικό κανάλι, μέσα στη θεραπεία του Αναστάντος Χριστού, μέσα μας. Βοράς και νότος, η πνευματική, πλανητική ιεραρχία των διδασκάλων της αγάπης σοφίας. Εν σιωπή, εν αγάπη παραμένουμε. Με τον παλμό του Αναστάντος ζωντανό, μέσα στους φορείς μας, μέσα στα σώματά μας. Ζωντανό και μέσα στην ύλη, μέσα στα στοιχειακά μας. Τα στοιχειακά μας μαθαίνουν να κοιτούν τον Αναστάντα Χριστό. Τα στοιχειακά μας μπορούν να κοιτούν. Τα στοιχειακά μας μπορούν να συνδημιουργήσουν, απαντώντας στις εντολές του Αναστάντος Χριστού. Συνδημιουργούν τον κόσμο που ο Αναστάς οραματίζεται για τον άνθρωπο.
η αγάπη του Αναστάντος παλμός μέσα μας. Καταγράφουμε. Αναστάσιμη αγάπη μέσα μας, στα βάθη. Η αγάπη του Αναστάντος να γίνει και παλμός εξωτερικός. Να γίνει άβρα, διαρκώς ανανεούμενη, διαρκώς προσαρμοζόμενη σε κάθε ανανέωση του παλμού του. Μέσα στην προστασία του Αναστάντος Χριστού παραμένουμε. Η πνευματική πλανητική ιεραρχία μας υποστηρίζει. Ομ. Είμαστε μέσα στην ύλη μας. Όλα μας τα σώματα, όλοι μας οι φορείς είναι εδώ. Ομόκεντρες σφαίρες. Γύρω από το κέντρο της αέρινης αναστάσιμης καρδιάς μας. Είμαστε μέσα στον Αναστάντα. Ο Αναστάς είναι μέσα μας. Είναι εφικτό γιατί υπάρχει ταύτιση. Έτσι γινόμαστε η αγάπη του Αναστάντος. Η αγάπη που ο Αναστάς είναι. Αναπνέουμε μέσα στην αέρινη καρδιά μας και εκπνέουμε σφαιρικά μέσα σε όλους τους φορείς μας. Αγαπάμε. Αγαπάμε. Η ίνα του Αναστάντος μας απορροφά στο κέντρο της κεραίας μας, του άξονά μας, των ριζών μας και μας μαθαίνει να ιστάμεθα. Αναστάντες. Η ίνα μας απορροφά
και εμείς ταυτιζόμαστε. Και ο Αναστάς εμφανίζεται. Αγαπάμε. Αγαπά. Εν σιωπή παραμένουμε και ο καθένας ολοκληρώνει με τον δικό του τρόπο όταν θα είναι έτοιμος. Είναι σημαντικό να παραμείνουμε μέσα στο πεδίο των ιερών δυνάμεων και να δώσουμε χρόνο να απορροφήσουμε. Om. Om. Όταν θα είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να ανοίξουμε τα μάτια μας κατά την εκπνοή. Την ευλογία διατηρούμε. Ομ.